Είναι πραγματικά άχαρο και για το λαό να ακούει μια αντιπαράθεση για το ποιος περισσότερο, αν θέλετε, τον άφησε απροστάτευτο. Γιατί δεν μπορεί κάθε φορά να βαφτίζονται ακραία καιρικά φαινόμενα, ας πούμε, για παράδειγμα μια χιονόπτωση που έχει προβλεφθεί εδώ και μέρες, για να καλυφθούν οι ελλείψεις στην πολιτική προστασία, η εκχώρηση, αν θέλετε, βασικών τομέων στους ιδιώτες, γιατί δεν έλειψαν ούτε αυτή τη φορά και όχι κάπου απομακρυσμένα. Στην βόρεια-βορειοανατολική Αττική δεν έλειψαν και εδώ οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση, δεν έλειψαν τα ανεμοκλεισίματα στους δρόμους και, αν θέλετε, και δεν έλειψαν και άλλα φαινόμενα που επαναλαμβάνονται σε κάθε τέτοια περίπτωση. Να υπάρχει, για παράδειγμα, σε εργασιακούς χώρους όπου την ίδια στιγμή που πήγαινε το μήνυμα 112, οι εργαζόμενοι να αναγκάζονται να δουλέψουν σε επικίνδυνες συνθήκες, όπως ήταν το παράδειγμα της Κόσκο, όπου χτες από τον αέρα ένα τεράστιο κοντέινερ έπεσε και από τύχη δεν είχαμε τραυματισμό ή απώλεια ανθρώπινης ζωής, σε ένα εργασιακό χώρο που ήδη έχουν θρηνήσει συναδέλφους τους νεκρούς. Και αν δεν έβγαιναν μπροστά το σωματείο και οι εργαζόμενοι να διεκδικήσουν να φύγουν από τη δουλειά, ο εργοδότης τους υποχρέωνε να μείνουν εκεί. Είδαμε εικόνες ντελιβεράδων στα χιόνια. Άρα, ξαναλέμε ότι σε τέτοιες συνθήκες, αυτός που πραγματικά πρέπει να προστατεύεται, που είναι η ανθρώπινη ζωή και να παίρνονται όλα τα μέτρα από τη μεριά του κράτους, έρχονται με μεγάλη καθυστέρηση και συζητάμε αν και καλώς ή κακώς ανοικοκλείσανε οι δρόμοι και για πόσες ώρες. Δεν μπορεί, δηλαδή, σε κάθε τέτοια περίπτωση το κράτος να είναι απόν από την αντιμετώπιση, από την προστασία της ανθρώπινης ζωής, από τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να παίρνονται για να μπορεί, βέβαια, και τα προληπτικά μέτρα πολιτικής προστασίας που δυστυχώς θα βλέπουμε να λείπουν σε κάθε καιρικό φαινόμενο που δεν μπορούμε να το βαφτίζουμε ακραίο, ούτε το χιονιά ούτε τη βροχή. Φυσικά και είναι και δεν είναι και το μοναδικό, δυστυχώς στη Λέσβο και τα νησιά γενικά έχουμε γίνει πολλές φορές μάρτυρες τέτοιων τραγικών περιστατικών και είναι πραγματικά εγκληματική η πολιτική, όμως εγκληματική είναι και η πολιτική και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων που συνεχίζει την πολιτική του εγκλωβισμού, της καταστολής, των απελάσεων και των μπαζαριών με την Τουρκία που σπρώχνει αυτούς τους ανθρώπους στα νύχια των διακινητών και τους αναγκάζει κάθε φορά να βρίσκουν όλο και πιο επικίνδυνους δρόμους για αυτό το ταξίδι τους, με τραγικές συνέπειες δυστυχώς, και το να μετατρέπεται το Αιγαίο σε ένα υγρό νεκροταφείο. Ναι. Τι προτείνετε πάνω σε αυτό να γίνει? Εμείς ως κόμμα έχουμε ξεκάθαρα πει ότι θα πρέπει εδώ και τώρα να καταργηθεί η κοινή δήλωση, η απαράδεκτη κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Δεν είναι ότι για να αποφευχθούν. Για να αποφευχθούν αυτά τα επικίνδυνα ταξίδια του εγκλωβισμού, θα πρέπει οι διαδικασίες με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ, οι διαδικασίες του ασύλου να γίνονταν εκεί που είναι συγκεντρωμένοι πρόσφυγες στην Τουρκία και με ασφάλεια και άμεσες διαδικασίες να μεταφέρονται στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους, εκεί που πραγματικά θέλουν να ζήσουν. Και αυτό απαιτεί, βέβαια, σύγκρουση με τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Δουβλίνου κλπ. Που οδηγεί στον εγκλωβισμό αυτών των ανθρώπων στα νησιά μας και στο σχόλιο σας για τη συζήτηση που άνοιξαμε νωρίτερα με τους συναδέλφους σας. Να δούμε για το αν θα το ψηφίσετε τελικά ή όχι. Αν θα ψηφίσετε τη ρύθμιση αυτή ή όχι. Επιβεβαιώθηκε αυτό που από την πρώτη στιγμή είχαμε πει, ότι η τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση εισάγει πολύ επικίνδυνες γενικεύσεις, και αυτό δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση όταν ήδη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που παρουσίασε η κυρία Νικολάου, ότι δεν μπορεί να ποινικοποιούνται ιδεολογίες, στην πραγματικότητα συμβαίνει και ταυτίζεται στα επίσημα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η φασιστική ιδεολογία με την κομμουνιστική ριζοσπαστική ιδεολογία, δηλαδή με το βασικό αντίπαλο, αν θέλετε, του φασισμού. Και με βάση αυτή την νομοθεσία έχουν απαγορευτεί μια σειρά κομμουνιστικά κόμματα και ποινικοποιείται. Υπό ποιους όρους θα ψηφίσατε την τροπολογία αυτή, τι θα αλλάζατε? Τη φρασιολογία. Εμείς είχαμε πει από την αρχή ότι θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρο να αποκλείονται εγκληματικά κόμματα που έχουν καταδικαστεί σε εγκληματική δράση λόγω της ναζιστικά κόμματα που έχουν καταδικαστεί για αυτό το λόγο σε εγκληματική δράση. Αλλά, αν θέλετε, επειδή άκουσα Χρυσή Αυγή όμως δεν καταδικάστηκε επειδή ήταν νεοναζί. Καταδικάστηκε επειδή έσφαζε τον Λουκμάν,
τον ΦΥΣΑ, όλα τα κινήματα που έκανε. Λόγω, ξέρετε, δεν είναι ανεξάρτητο αυτή τη ναζιστική ιδεολογία με την εγκληματική της δραστηριότητα. Ταυτίζεται στην πραγματικότητα. Και αν θέλετε, επειδή άκουσα και τις αντιρρήσεις από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, και η τροπολογία που καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι λιγότερο επικίνδυνη. Διότι βάζει, αν θέλετε, μέσα και τον απαράδεκτο τρομονόμο με βάση τον οποίο και το θεσμικό πλαίσιο με βάση το οποίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν απαγορευτεί κομμουνιστικά κόμματα, νεολαίες και σύμβολα, και ανοίγει και έναν ακόμα μεγαλύτερο επικίνδυνο δρόμο αυτή του προληπτικού ελέγχου όλης της δραστηριότητας των κομμάτων πριν την κάθοδο στις εκλογές, και μάλιστα με μια πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ δίνει τη δυνατότητα το έργο του Αρείου Πάγου να επιβοηθάτε και με καταγγελίες, υπομνήματα από οποιονδήποτε πολίτη που οδηγεί, αν θέλετε, και μπορεί να οδηγεί σε μια φάμπρικα καταγγελιών με επικίνδυνες στοχεύσεις. Ο ναζισμός και τα διάφορα μορφώματα δεν αποκλείονται με τέτοιου είδους νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά με το ίδιο το λαϊκό κίνημα έχει γνώση, έχει εμπειρία, όπως απομόνωσε τη Χρυσή Αυγή πολύ πριν την καταδίκη της. Και αν θέλετε, υπάρχουν και εδώ οι ευθύνες για την πολύ μεγάλη καθυστέρηση και στην καταδίκη της και στον αποκλεισμό της δράσης της.